Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την Σκότ για τον φάκελο που έχει ετοιμάσει ως οικειώδης εισηγητής. Να πω ότι κατά την άποψή μου η δουλειά που έχει κάνει κινείται σε μια θετική κατεύθυνση και σκοπεύω και στην φάση των τροπολογιών να συμβάλλω επικοδομητικά έτσι ώστε στο τέλος με την ευρύτερη δυνατή συνένεση να εγκρίνουμε μια καλή έκθεση. Ακούγοντας ορισμένους από τους οικειώδεις εισηγητές ορισμένων πολιτικών ομάδων, μου δημιουργήθηκε το ερώτημα αν πραγματικά πιστεύουν στη Συμφωνία του Παρισιού. Εάν πραγματικά αυτό που είναι η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμβατότητά της με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού αλλά και με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ μας απασχολεί όλους πώς θα το πετύχουμε. Έχω διαβάσει πάρα πολλές απόψεις οικονομολόγων που λένε ότι επενδύοντας στην πράσινη ανάπτυξη μπορούμε να έχουμε και κέρδη και απασχόληση. Αλλά χρειάζεται να δούμε και τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τον αναπροσανατολισμό των επενδύσεων. Ακούσαμε προηγουμένως εισηγητές στο hearing που ήταν για το ίδιο θέμα, που με τεκμηρίωση μας είπαν αυτά τα πράγματα. Αν μείνουμε απλώς σε μία νοοτροπία υπερφιλελεύθερη, όπου απολυτοποιούμε μόνο το κέρδος και δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, η δημόσια υγεία, η επένδυση στην καινοτομία προκειμένου να δημιουργήσουμε συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος μορφές οικονομικής ανάπτυξης, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Τότε επιβαρύνουμε το περιβάλλον, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τη δημόσια υγεία και αφήνουμε άλλες χώρες, οι δυνάμεις περιφερειακές, ανταγωνιστικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κερδίζουν έδαφος στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται να βρούμε εργαλεία, δείκτες βιωσιμότητας, σχήματα που να υπηρετήσουν τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς υπογράφοντας τη Συμφωνία του Παρισιού. Που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνώντας με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ. Και σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, από ό,τι θυμάμαι και παλιότερα που ήμουν μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είχε ένα ρόλο πρωτοπορίας, πίεζε την Κομισιόν και το Συμβούλιο να κάνουν πράγματα και όχι ένα ρόλο φρένου, ένα ρόλο ανάσχεσης. Θα ήθελα λοιπόν από όλους μας να καταθέσουμε και προτάσεις και εκτός από ερωτήματα δυσπιστίας ή άρνησης, να καταθέσει ο καθένας προτάσεις επικοδομητικές προς την έκθεση της κυρίας Σκότ για το πώς μπορούν να υπηρετηθούν αυτοί οι στόχοι με τρόπους συμβατούς με τη φιλοσοφία και το πολιτικό πρόγραμμα της πολιτικής του ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε.